και στο μέλλον, με μεγάλα πρωτογενή, μέχρι 2021 φαίνεται, 22 ίσως κλπ. Πρώτο στοιχείο, 3,5%, και ένα πράγμα που λέγατε ότι δεν είναι, μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεύτερον, οι προϋποθέσεις για να βαρθούν τα αντίματα είναι πάρα πολύ σκληρές. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει ο κόσμος, να κατορθώσει να βγάλει αυτά τα πλεονάσματα. Τι γίνεται τώρα? Και αν θα ψηφίσετε με πόνο ή συνειδητά? Αδιάφορο. Όποιος πονάει παίρνει παυσίπονο. Ναι. Στην πολιτική δεν υπάρχουν πόνοι, ξέρετε. Ελπίζω να μου επιτρέψει να μιλήσω. Είμαι σίγουρος. Λέω λοιπόν το εξής. Κοιτάξτε. Κάθε πράγμα κρίνεται, νομίζω, με βάση τη συγκεκριμένη συγκυρία, τις συγκεκριμένους συσχετισμούς δυνάμεων και τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Τι θέλω να πω? Η χώρα είναι σε καθεστώς επιτροπίας. Η χώρα είναι σε ένα, αν θέλετε, συσχετισμό δυνάμεων στο επίπεδο της Ευρώπης, οι οποίες επιμένουν ακόμη σε αυτόν τον δρόμο της λιτότητας. Και σε αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό που έγινε, κυρία Δαράγη και κυρία Κασιμάτη, ήταν το εξής. Ότι το φθινόπωρο του 2016, η Γερμανία και η Ολλανδία φέρανε το δούνου του με θέση βέτο στη διαδικασία της αξιολόγησης, που πρακτικά σήμαινε το εξής. Το δούνου του από το Δεκέμβρη, αλλά και παλιότερα, ζήταγε πρόσθετα μονομερή μέτρα στο ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί τα συμφέροντά τους, κύριε Μάντα. Ορίστε. Τα συμφέροντά τους εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα εξυπηρετήσουν καλύτερα. Ξεκίνησα. Εμείς τα εξυπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο καλύτερα. Θα σας πω. Βέβαια, θα σας πω. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά στο να κάνουμε όποιες κινήσεις έπρεπε να κάνουμε προκειμένου να πετύχουμε έναν συμβιβασμό, εγώ θα τον πω αναγκαίο συμβιβασμό, δύσκολο συμβιβασμό, χωρίς αμφιβολία, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει το πρόγραμμα. Διότι θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι και η Γερμανία και η Ολλανδία λέγανε, επειδή είμαστε στην προκαταρκτική συμφωνία ακόμη, εγώ δεν θέλω να μιλήσω με έντονους, πώς να το πούμε, με έντονους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, λέγανε πάντως με σαφήνεια ότι χωρίς το δούνο του δεν υπάρχει συνέχιση του προγράμματος. Συνεπώς, αυτό το οποίο πετύχαμε τότε που η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε υπογράψτε τώρα τόσα και άλλα τόσα, ήτανε να έχουμε, εάν είμαστε μέσα στους στόχους και όχι πάνω από τους στόχους, δηλαδή στο 3,5%, να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα τα μέτρα και τα αντίμετρα. Τα μέτρα και τα αντίμετρα. Περιμένετε. Όχι, όχι. Όχι, ισχύει. Όχι. Ισχύει απολύτως. Δηλαδή. Ισχύει απολύτως. Δηλαδή. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο το επαναλαμβάνει ο κύριος Σταϊκούρας και ακούω από το στόμα του να λέει ότι πρέπει να πληρώσουμε, και είναι καταγραμμένο αυτό. Πρέπει να φτάσουμε 5,5% πλεονάσματα για να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα. Ο κόσμος σας ακούει. Πλήρως, για να πλήρως. Ακούστε. Ο κόσμος μας ακούει και μας κρίνει. Ξαναλέω. Η ενεργοποίηση των μέτρων και των αντιμέτρων θα γίνει ταυτόχρονα, τα οποία θα ψηφιστούν και σε διαφορετικά άρθρα, και εκεί θα βρεθεί μπροστά. Αυτή είναι η δυσκολία που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση, πέρα από το ότι κλείνει η αξιολόγηση, που μέχρι προχτές μας έλεγαν ότι δεν θα κλείσει ποτέ, ότι βαδίζουμε σε καταστροφή κλπ. Θα έχουμε ταυτόχρονη ενεργοποίηση πιάνοντας τους στόχους. Ναι, αν δεν πιάσουμε τους στόχους. Να καταλάβουμε κάτι. Αν δεν πιάσουμε τους στόχους. Θα πάρουν νέα μέτρα. Αν δεν πιάσουμε τους στόχους, στο θέμα των αντιμέτρων, θα έχουμε μια αναλογική μείωση. Αν υπεραποδώσουμε, τότε αυτό το επιπλέον θα μπορούμε σε 4 τομείς, στις επενδύσεις, στη φορολογία, στο ΚΕΑ κλπ. Γιατί ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε το ίδιο κείμενο, το ίδιο πράγμα, και άλλα με 2 τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό λέω και εγώ. Εγώ λέω αυτό. Εγώ λέω αυτό. Ένα λεπτό, κύριε Δαράκη. Ένα λεπτό να συνεννοηθούμε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει δημοσιονομικό μηδενικό αποτέλεσμα από τα μέτρα και τα αντιμέτρα? Εάν ληφθούν και τα δύο, ναι.
Ωραία. Φημοσιονομικό, έτσι, άλλο ποιους βλέπετε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μία διευκρινιστική. Όχι, όχι, δεν, να προσθέσω στην ερώτησή του, διευκρινιστική ή τίποτα. Θέλω όμως να τελειώσω όμως, βεβαίως. Μια και μιλάτε για αντίμετρα και τα μηδενίζετε. Μπορείτε να μου δεν πείτε ποιο μηδενίζω. Είναι, όχι, όχι, μηδενίζετε, το ισολογίζετε. Μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το αντίμετρο στη φορολόγηση των μικτών αυτού που λειτουργεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι και του φορολογείται. Δεν είναι κατά περίπτωση, λέει συνολικά. Όχι, ένα αντίμετρο τέτοιο να μου πει. Τι θα μου πει, δεν ωραία. Θα πει. Θα πω λοιπόν αντίμετρα που είναι. Ένα λεπτό, γιατί δεν ακούγονται ποτέ αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Θα πω αντίμετρα που είναι το επίδομα ενοικίου σε 600 εκατομμύρια σε πάρα πολύ μεγάλο. Στο μισό σχεδόν πληθυσμό αυτών που μένουν με ενίκιο ή έχουν πρώτο δάνειο. Θα πω για το μηδενισμό της, πώς το λένε, της συμμετοχής στα φάρμακα σε αυτούς που είναι κάτω από 700 ευρώ. Θα πω για τη μείωση του κατώτου φορολογικού συντελεστή. Θα πω για τις εισφορές. Να σας ρωτήσουμε να κάνουμε σαφές στον κόσμο. Βεβαίως. Πιάνω 3,5% γιατί ο κόσμος θα τρελαθεί. Όχι, δεν μπορεί θα να του λέω ένα στο ένα και άλλο στο άλλο. Πιάνω 3,5%. Αυτομάτως 3,5% αντίμετρα θα τα πάρω ή θα χρειαστεί να πάρω το 3,5%, να πάρω παραπάνω μέτρα και αντίστοιχα με το ότι παίρνω να έρχονται τα αντίμετρα. Αυτό είναι το ερώτημα, να καταλάβω. Λοιπόν, κύριε Δαράκη, ξαναλέω για μια, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Ναι. Ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε με ιαχές, έτσι. Γιατί ξέρουμε, έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Τα μέτρα και τα αντίμετρα θα ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Ό,τι μέτρα παίρνονται, στο αντίστοιχο, δημοσιονομικά, ναι. Θα είναι ένα προς ένα, δηλαδή ο άνθρωπος που θα χάνει οπωσδήποτε. Θα έχει δυσκολίες αυτό. Κάποιος θα έχει δυσκολίες. Ίσως κάποιος άλλος θα ωφεληθεί. Αλλά. Κύριε Σταϊκουρά. Αλλά ένα λεπτό να τελειώσω. Να τελειώσω για να πω το κρίσιμο. Ναι. Διότι το κρίσιμο μέχρι τώρα δεν το είπαμε. Για πες. Διότι το κρίσιμο, κύριε Δαράκη και κυρία Κασιμάτη, είναι ότι μέσα από αυτή την αναγκαία διαδικασία, ξαναλέω, διότι όλοι γνωρίζουν πια ότι δεν ήταν η κυβέρνηση που καθυστερούσε, ό,τι. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που θα βρεθεί μπροστά στο δίλημα αν θα ψηφίσει τα αντιμέτρα ή όχι. Το απάντησε με το. Ξέρετε πώς το απάντησε. Με το έκτακτο επίδομα για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ναι. Λοιπόν, όχι αντιμέτρα, αντίμετρα. Ναι, τώρα αντίμετρα. Μετράει ο τόνος εδώ. Τα αντίμετρα. Είναι καλό να διορθωνόμαστε λοιπόν. Ναι. Τα αντίμετρα. Το κρίσιμο θέμα είναι το εξής. Διότι αυτό δεν ακούγεται, δεν το λέμε. Είναι ότι το 18, εάν υπάρξει συνολική συμφωνία, δηλαδή υπάρξει συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα βάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο πρόγραμμα τελικά, τότε θα ανοίξει και το πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης και τότε. Βεβαίως δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε ακόμα, τι πια θα είναι. Και τότε, εντάξει. Ούτε το εάν δηλαδή δεν ξέρουμε. Η λογική είναι μακάρι να γίνει. Ναι, δεν ξέρουμε το εάν, πρόσεχε, δεν ξέρουμε το εάν. Σου λέει ότι είναι βέβαιο και την ίδια ώρα σου λέει ένα εάν το οποίο είναι τερά incognita. Το βάζουμε έχετε και την τάση να παρεμβαίνετε και δεν αφήνετε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ θα την πω και θα κριθούμε γι' αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Ότι εφόσον, και μιλάω με πολύ σαφήνεια, φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στη συνολική συμφωνία, και εφόσον το ΔΝΤ τελικά μπει στο πρόγραμμα, διότι θυμίζω ότι το ΔΝΤ είναι έξω από το πρόγραμμα της χρηματοδοτικά από το 2014, από το καλοκαίρι του 2014, τότε θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Δηλαδή η χώρα όχι μόνο τέταρτο μνημόνιο δεν θα έχει, διότι το τέταρτο μνημόνιο είναι, είναι να η ανάγκη να δανείζεσαι, να δανείζεσαι από θεσμικούς δανειστές. Μακάρι να μπορείς λοιπόν, θα μπορεί λοιπόν η χώρα ενάντια στις Κασάνδρες που πάντα λένε για καταστροφές θα μπορεί να δανείζεται και αυτό θα της επιτρέψει να κάνει ένα μικρό βήμα. Εγώ δεν λέω μεγάλα πράγματα έξω από την Επιτροπή. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Κυρία Κανέλη, έχουμε στην κυριολεξία να σεβαστεί ένα στον χρόνο του άλλου. Κυρία Κανέλη,
έξω από την επιτροπή. Η κυβέρνηση λέει ότι με όλα αυτά που παίρνω, που είναι δύσκολα, επώδυνα και έχω πλήρη συνείδηση αυτού του πράγματος,